Η Γαλλία είχε την ίδια τύχη με τις Ιταλία και Γερμανία, καθώς η Μόσχα διέκοψε τη ροή φυσικού αερίου και το Παρίσι δεν παραλαμβάνει καμία ποσότητα. Η διαχειρίστρια του γαλλικού δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου GRT Gas ανακοίνωσε ότι δεν λαμβάνει ρωσικό αέριο μέσω αγωγού από τις 15 Ιουνίου, έπειτα από τη διακόπη της φυσικής ροής μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Ο ρωσικός κολοσσός ενέργειας Gazprom έχει μειώσει σημαντικά τις τελευταίες ημέρες τις παραδόσεις του σε ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 1, κάτι που ενδέχεται να προκάλεσε τη διακοπή ανεφοδιασμού της Γαλλίας. Η Γαλλία βασίζεται στη Ρωσία για περίπου το 17% του φυσικού αερίου, το οποίο φτάνει στη χώρα είτε μέσω αγωγών είτε σε υγροποιημένη μορφή. Το μεγαλύτερο μέρος φτάνει στη Γαλλία μέσω αγωγού από τη Γερμανία. Σημειώνεται επίσης ότι η ρωσική εταιρεία ενέργειας Gazprom άρχισε νωρίς χθες το πρωί να μειώνει τον όγκο του αερίου που προμηθεύει στη Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 1 στα 67 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα. Σε χθεσινό βραδινό μήνυμά του, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ ζήτησε από το κοινό της Γερμανίας να κάνει οικονομία στην ενέργεια. «Τώρα είναι η ώρα να το κάνουμε. Κάθε κιλοβατόρα βοηθάει σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε. «Αν και η κατάσταση είναι σοβαρή, η προμήθεια ενέργειας στη Γερμανία δεν κινδυνεύει», πρόσθεσε.